σημερινή μέρα θα την ξεκινήσω με λίγο γυμναστική και μετά θα πάω να κάνω τα ποτέ μου. Και θα σας πάρω μαζί μου για να σας δείξω τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Εκεί που φτιάχνω μαλλιά, που κάνω μεσοθεραπείες, γιατί την πιστεύω πάρα πολύ για το δέρμα. Αυτά νομίζω για σήμερα. Πάμε. Να σας πω λοιπόν ότι θα ακολουθήσουν τα ονόματα Χρυσούλα Πετράκη για τα μαλλιά και θα μας δώσει πολύ ωραίες οδηγίες για το πώς να προσέχουμε τα μαλλιά μας τώρα που είναι καλοκαίρι και να τα συντηρήσουμε λαμπερά και επίσης και πώς το δέρμα μας θα το κρατήσουμε λαμπερό ενώ της καλοκαιριού και μαυρίσματος που ξέρω ότι όλες θέλουμε και ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγγελόπουλος, δερματολόγος και θα μας μιλήσει και για το λέιζερ πέρα από τις μεσοθεραπείες που εμπιστεύομαι πάρα πολύ και θεωρώ ότι λάμπει το πρόσωπο. Είναι η Χρυσούλα Πετράκη, το άτομο που μου φτιάχνει τα μαλλιά αρκετά χρόνια τώρα. Με ρωτάτε πολύ συχνά για το χρώμα μου. Εδώ είναι η υπεύθυνος και ήρθα σήμερα να μιλήσω μαζί της και να σας πει πώς μπορούμε να κρατήσουμε το μαλλί μας ζωντανό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πώς λοιπόν? Με ατυλιακά προϊόντα, οπωσδήποτε ατυλιακά. Προστατεύει το χρώμα και τα κρατάει ενυδατωμένα, κουρεύοντας τα. Σωστά και να τονίσω και λίγο με τα μακριά μαλλιά. Να τονίσω λοιπόν αυτό που είπε για το κούρεμα. Εσείς που θέλετε το μακρύ μαλλί, είναι πολύ σημαντικό να εμπιστεύεστε τον κομμωτή σας και να θέλετε δηλαδή να κόψετε αυτό το λίγο και να σας το κάνει. Πάλι η Χρυσούλα Πετράκη είναι το απόλυτα έμπιστο άτομο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να προστατέψουμε το μαλλί μας? Κερατίνη για παράδειγμα. Είναι μια καλή λύση. Είναι πολύ καλή λύση η κερατίνη, όταν είναι καλής ποιότητας. Γιατί μου είπες πριν, μου κάνεις την ερώτηση ότι η κερατίνη μπορεί να τα χαλάει. Υπάρχουν και κερατίνες που όντως, όταν είναι κακής ποιότητας, θα χαλάει την ποιότητα του μαλλιού. Και να σε βοηθήσει στο χτύπημα να είσαι περιποιημένη. Ίσιο μαλλί, πάντα. Ωραιότατα. Επίσης, θέλω να μας πεις, τώρα που καλοκαιριάζει και μαυρίζουμε, πρέπει να προσέχουμε πάλι το χρώμα μας. Εννοείται πρέπει, γιατί όταν παραμαυρίζουμε κιόλας, ειδικά οι ξανθιές γυναίκες, σου δίνει πολύ σκληρή όψη. Οπότε εκεί πρέπει να παραμένεις ξανθιά, απλά με πιο φυσικό τρόπο, δηλαδή να το απαλύνουμε λίγο, να μην είναι ξένο επάνω σου. Άρα, κορίτσια μου, όλα θέλουν μία προσαρμοστικότητα. Έτσι. Και είναι πολύ βασικό να εμπιστευόμαστε τους κατάλληλους ανθρώπους. Ανεπιφύλακτα, σας προτείνω και όχι μόνο εγώ, θα δείτε ότι πατώντας το όνομα Χρυσούλα Πετράκη, θα δείτε πόσες την εμπιστευόμαστε και νομίζω θα την εμπιστευτείτε και εσείς. Ξεκινήσει μεσοθεραπείες, όλοι μου λένε ότι έχει εντελώς αλλάξει το δέρμα μου. Και θέλω να μου πεις περισσότερα πράγματα για αυτό. Λοιπόν, η μεσοθεραπεία, όπως λέει και το όνομά της, είναι εφαρμογή κάποιων ουσιών στο μέσο κάτω χώριο. Είναι η μεσοθεραπεία. Για αυτή τη δουλειά χρησιμοποιούμε διαφορετικά μείγματα. Το πιο απλό και το πιο σύνηθες είναι κάποια πολυβιταμινούχα διαλύματα, που αυτά τα αναμειγνύουμε και μια πιο καινούργια κοκτέιλ μεσοθεραπείας, στις οποίες αναμειγνύουμε πεπτίδια, υαλουρονικό και τοξίνη, το γνωστό μπότοξ. Κάτσε, για να βάλουμε τη σειρά. Υπάρχουν επομένως τριών ειδών μεσοθεραπείες. Η απλή μεσοθεραπεία, που είναι το υαλουρονικό, βιταμίνες, υαλουρονικό ή σκέτες βιταμίνες, ή σκέτο υαλουρονικό. Αυτή είναι μία κατηγορία. Η άλλη κατηγορία είναι η αυτόλογη, αυτή που παίρνουμε το αίμα, το δικό μας και χρησιμοποιούμε ουσιαστικά. Μια προσθήκη πολύ δυνατών κυττάρων που βρίσκονται μέσα στο πλάσμα του αίματος. Τα ενίουμε και ουσιαστικά ενεργοποιούμε τα πιο σε εισαγωγικά γυρασμένα κυττάρα. Τα πιο καινούργια κοκτέιλ που χρησιμοποιούμε είναι αυτό το τρίτο κομμάτι, αυτό που έκανες και εσύ στο παρελθόν και θα κάνουμε και σήμερα.
Αυτό το λάτρεψα. Γι' αυτό και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Πρώτα τα δοκιμάζω και μετά τα προτείνω. Πραγματικά όλοι μου λέγανε, μα όλοι, που δεν χρησιμοποιώ τη λέξη όλοι, γιατί για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη πρέπει να πει στο πάνε πολλοί κόσμος. Και κυριολεκτικά μου το είπε πολλοί κόσμος ότι έχει λάμψει το δέρμα. Και μου το είπαν και οι άντρες, που είναι δυσπιστοί. Χωρίς να τους πω εγώ, πείτε μου, βλέπεις κάτι. Τα παιδιά λένε πια ότι είναι το μέλλον. Θα το δούμε βέβαια, και εγώ τα πιστεύω τα παιδιά. Θα το δούμε στην πορεία των ετών πόσο θα κρατήσει αυτή, αν είναι μια μόδα. Πάντως, ό,τι έχω δει και εγώ προσωπικά από τη δικιά μου πελατεία εδώ, πραγματικά είναι εντυπωσιακές οι θεραπείες αυτές και τα αποτελέσματά τους. Οπότε, για να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, αυτή η μεσοθεραπεία που δίνουμε σήμερα είναι η. Αυτή είναι το ένα μείγμα τριών διαφορετικών ουσιών. Είναι πεπτίδια, είναι υαλουρονικό, υγρό υαλουρονικό και είναι και τοξίνη το γνωστό πόντο. Σπάζουμε μερικές μονάδες και τα κάνουμε ένα κοκτέιλ. Και αυτό θα το κάνουμε, όπως θα το δείξουμε στην πορεία, μικρός κομφού στο πρόσωπο. Πολύ ωραία. Και επειδή τίποτα καλύτερο από την πράξη, ξεκινάμε. Πάμε. Να πω ότι δεν πονάει ιδιαίτερα. Σωστά. Ακριβώς, εντάξει. Πάντα όταν κάνουμε ένα τσίπημα, είναι δεδομένο ότι ένας πόνος θα υπάρχει. Και κάνουμε και στο λαιμό. Κάνουμε και στο λαιμό, αλλά το κύριο μέρος είναι η παλιέδα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, τα λέιζερ δουν στη μελανίνη της τρίχας, αλλά αυτόματα δουν και στη μελανίνη του δέρματος. Που σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε την ισορροπία, να κάψουμε την τρίχα, να εκμεταλλευτούμε τη μελανίνη της τρίχας, χωρίς όμως να κάψουμε το δέρμα. Ισχύει ότι τα μηχανήματα πια δεν ενοχλούνται πάρα πολύ από τον ήλιο ή είναι φήμες? Τα μηχανήματα, εφόσον μιλάμε για λέιζερ, γιατί στην αγορά υπάρχουν πάρα πολλά είδη, υπάρχουν πανικά φώτα, υπάρχουν απλά φώτα που απλά καίνε την τρίχα χωρίς να έχουν καμία δράση. Μερικές φορές μας κάνουν και ζημιά. Δηλαδή, ένα λέιζερ καταστρέφει το θύλακα, ένα πανικό φως κακής ποιότητας κινέζικο μπορεί να καταστρέψει την τρίχα και να ενεργοποιήσει και το χνούδι. Άρα, να έρθω εγώ μετά να δουλέψω με ένα λέιζερ και δεν θα μπορώ να έχω αποτελεσματικότητα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή με τα λέιζερ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηχανήματα στην αγορά, πάρα πολλά κινέζικα. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ είναι το καντέλα, είναι το αμερικάνικο. Οι τιμές, για να καταλάβετε, σε ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να κοστίσει να το αγοράσουμε εμείς 70.000 ευρώ και ένα κινέζικο μπορεί να το αγοράσουμε με 3.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε. Οφείλει τη διαφορά. Εννοείται ότι και εγώ θα ήθελα να πάρω κάτι φθηνό. Έτσι δεν θα ήθελα να δώσω μια περιουσία να αγοράσω αυτό το λέιζερ. Οπότε κανονικά το λέιζερ πρέπει να το σταματάμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πρέπει να το σταματάμε. Ειδικά στους σκούρους φωτότυπους όπως είσαι και εσύ, είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Ένα λευκό δέρμα που δεν μαυρίζει και εύκολα και έχει μια μαύρη τρίχα είναι το ιδανικότερο που μπορεί να κάνει μέχρι και τον Ιούλιο. Σε περιοχές τώρα που δεν είναι εκτεθειμένες, όπως είναι το μπικίνι ή οι μασκάλες, εκεί μπορούμε να πάμε και σε
βαθύ καλοκαίρι. Mm-hmm. Αλλά χέρια, πόδια, πρόσωπο θέλει μεγάλη προσοχή. Ή κατεβάζουμε τις εντάσεις, να πάμε σε εντάσεις συντήρησης και να βρίσκουμε πάντα την ισορροπία μεταξύ μελανίνης τρύπας και μελανίνης δέρματος. Μία ερώτηση ακόμα. Σε πόσο χρονικό διάστημα βλέπουμε αποτέλεσμα, αν ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο, το καλοκαίρι θα έχουμε αποτέλεσμα? Εξαρτάται. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν κομμουνικά προβλήματα που μπορεί να περάσουν και δύο χρόνια μέχρι μια κοπέλα να πούμε ότι έχει αποτελεχωθεί. Mm. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που μπορεί σε 5-6 συνεδρίες, δεν είναι πολύ σύνηθες, να έχει κάποια κοπέλα αποτελεχωθεί εντελώς ή τουλάχιστον κάποιες περιοχές να έχουν αποτελεχωθεί. Οπότε όλα, ακόμα και στα δερματολογικά θέματα, έχει να κάνει με τον οργανισμό, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει να κάνει με το πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός. Σε σένα που έχεις σκούρο φωτότυπο, θα πάω σε χαμηλότερες εντάσεις, αλλά μπορεί να πας σε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τις θεραπείες σου, να κάνεις 2-3 θεραπείες παραπάνω. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δώσαμε τις κατάλληλες πληροφορίες για την μεσοθεραπεία και για το λέιζερ. Κάτι άλλο θέλεις, εδώ είμαι να λύσουμε ό,τι απορία. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Έγινε.